την ευκαιρία και μάλιστα χωρίς καμία επιβάρυνση να διορθώσουν τα λάθη στις δηλώσεις των τετραγωνικών μέτρων, οικιακών και επαγγελματικών ακινήτων θα έχουν οι ιδιοκτήτες τους μέσω μιας ειδικής ρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχει δοθεί λοιπόν προθεσμία μέχρι 31 Μαρτίου του 2020 όποιος θέλει να δηλώσει τα τετραγωνικά, τα επιπλέον, τα αδήλωτα τετραγωνικά και θα έχει πλήρη απαλλαγή, δεν πληρώνει ούτε €1 για το παρελθόν. Το πρόβλημα προέκυψε από την τακτοποίηση αυθαιρέτων χώρων και ημιυπαίθριων. Η προσθήκη τετραγωνικών έφερε διαφορές στην επιφάνεια των ακινήτων και με δεδομένο πως δεν υπήρχε η αντίστοιχη ενημέρωση των αρχείων των Δήμων, στους οποίους καταβάλλεται το τέλος ακίνητης περιουσίας. Όταν ο ιδιοκτήτης ζητούσε βεβαίωση πληρωμής ΤΑΠ, ο Δήμος εντόπιζε την απόκληση στα τετραγωνικά και ζητούσε την καταβολή επιπλέον ποσών αναδρομικά για τα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει από την νομιμοποίηση των πρόσθετων επιφανειών. Επειδή θα γίνουν διασταυρώσεις των τακτοποιήσεων που γίνονται, θα κληθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν τα κρυμμένα τετραγωνικά, τα αδήλωτα τετραγωνικά, από το 2009 μέχρι και σήμερα. Ο Δήμος με την πρόσβαση που έχει μέσω της ενιαίας αρχής δημοσίων εσόδων έχει πλέον πρόσβαση στα ε9 των δημοτών. Εμείς θα προχωρούσαμε σε αυτή τη διαδικασία. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων προς το παρόν πρέπει να προσέρχονται στους οικείους Δήμους προκειμένου να προχωρήσουν στις διορθώσεις. Ωστόσο, το αμέσως επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα υπό την αγίδα της ΚΕΔΕ. Κοιτάξτε, μπορεί να πάω. Οι ενδιαφερόμενοι που θα σπεύσουν στους Δήμους θα πρέπει να προσκομίσουν και να συνυποβάλλουν φωτοτυπίες από τον τίτλο ιδιοκτησίας τους, τον τίτλο τακτοποίησης εφόσον υπάρχει, το ε9 τους από το οποίο προκύπτει και το αφημί τους, πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος και την αστυνομική τους ταυτότητα. Δεν έχω τακτοποίηση, αλλά θα τακτοποιήσω με αυτή την ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα υπάρχουν πρόστιμα μέχρι και το 2019. Φυσικά. Και έτσι θα τακτοποιηθούν όλα με τάξη. Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι σπεύσουν να δηλώσουν τα ξεχασμένα τετραγωνικά απαλλάσσονται αναδρομικά από κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους Δήμους, δηλαδή τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας και το δημοτικό φόρο. Την ίδια ώρα για τους Δήμους αυτή η ρύθμιση αποτελεί χρυσή ευκαιρία για τον εξορθολογισμό των δημοτικών τελών. Από αυτή τη διασταύρωση προκύπτει και μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση σε σχέση με τα αντίστοιχα εισοδήματα που έχει ο Δήμος σε σχέση με τους Δημότες. Όσοι δεν κάνουν αυτοβούλως διορθώσεις κινδυνεύουν σε περίπτωση διασταύρωσης στοιχείων με πολύ βαριές καμπάνες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει έτσι, το συντομότερο δυνατό από τους Δημότες η χρήση, αυτή η ευεργετική χρήση της συγκεκριμένης τροπολογίας.